Να σας ενημερώσουμε για την κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Ο παππούς έχει πίεση, που παρουσιάζεται αυτό το καλοκαίρι. Μια παράσταση η οποία έρχεται και στο Ηράκλειο. Στο ρόλο του παππού ο Τάσος Χαλκιάς, μαζί του η Κρατερός Κατσούλης, η Μαριλού Κατσαφάδου, όπως βλέπω στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, η Δήμητρα Στογιάννη, η Ρο Πεκτέση, Άρης Αντωνόπουλος. Εγώ θα καλημερίσω τον κύριο Κρατερό Κατσούλη. Πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, πολύ χαίρομαι που σας ακούω, τι κάνετε? Καλά είμαστε, δόξα να έχει ο Θεός. Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε και με το καλό να έρθετε. Πότε έρχεστε Κρήτη? Να είστε καλά, ερχόμαστε 29 του μήνα για να παίξουμε στο Ηράκλειο. Δύο παραστάσεις, 29 και 30. Μετά μία παράσταση στα Χανιά, μία στο Ρέθυμνο και μετά δυστυχώς θα φύγουμε. Μία Χανιά και μία Ρέθυμνο. Συνολικά δηλαδή τέσσερις παραστάσεις. Ξεκινάτε από, παραστάσεις. Ωραία. Ξεκινάτε από το Ηράκλειο. Ωραία. Φαντάζομαι και από θέατρο Καζαντζάκης, ε? Ναι, νομίζω ναι. Από ό,τι βλέπω, ναι, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης και για αυτούς που θέλουν. Να σας πω τώρα, αναρωτιέμαι το εξής, γιατί λίγο πολύ διάβασα και αυτό το οποίο στο σημείωμά της λέει η κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου, ότι η ζωή μας πραγματικά έχει κατακλειστεί από τα δύσκολα. Λες καλημέρα τι κάνεις και όλος δεν χαμογελάει, σου λέει προσπαθώ. Ίσως λίγο παρακάτω να είμαι καλύτερα. Κάθε σπίτι και κάθε πόρτα που κλείνει έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα σε αυτή, αν μου επιτρέπετε να πω τη λέξη μπίχλα, κύριε Κατσούλη, πόσο εύκολο σήμερα είναι να γράψεις ή να παίξεις κωμωδία? Νομίζω ότι καταρχάς το θέατρο και η έκφραση η θεατρική είναι απαραίτητη σε όλες τις εποχές, είναι η ποίηση που χρειάζεται για να έχει ποιότητα η ζωή μας, είναι η τέχνη που μας διαφοροποιεί και είναι η τέχνη που εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά μας. Νομίζω ότι όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολύ αναγκαίο είναι το θέατρο και η κωμωδία ίσως λίγο παραπάνω, γιατί χρειάζεται να λίγο να πάρουμε μία ανάσα και ταυτόχρονα να μας βάλει και σε λίγο σκέψεις, αλλά χωρίς να μας ζωρίσει περισσότερο. Η τέχνη μπορεί, είναι πραγματικά σημαντικό το μήνυμα το οποίο περνάτε, αρκεί βέβαια να μπορώ να το αντιληφθώ και εγώ η ίδια ως θεατής εκεί που θα σας βλέπω, έτσι? Ναι, νομίζω όμως ότι αν είμαστε καλοπροαίρετοι και είμαστε διατεθειμένοι και διαθέσιμοι, η συνθήκη θα λειτουργήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς το θέατρο έχει το καλό του ότι πρέπει κανείς να πάει στο θέατρο. Δεν είναι τηλεόραση όπου ανοίγεις την τηλεόραση, δεν σ' αρέσει κάτι, πατάς ένα άλλο κουμπί, φεύγεις από εκεί. Οπότε είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να κρατηθείς ένα σημείο στο θέατρο, επειδή κάνεις έτσι μια προετοιμασία, γιατί θα φύγεις από το σπίτι σου και θα μπεις στη διαδικασία να πας κάπου αλλού. Οπότε ήδη έχεις κάνει τη μισή διαδρομή μέσα σου. Εάν όταν πας λοιπόν σε όποιο θέατρο πας, αφαιθείς κιόλας να μπεις σε αυτή τη συνθήκη που επέλεξες, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Ξέρετε, εμένα μου άρεσε πολύ και μία φράση που διάβαζα από την κυρία Παπαδοπούλου. Η κωμωδία προϋποθέτει μεγαλοψυχία, που σημαίνει δεν παίρνω τον εαυτό μου σοβαρά, που σημαίνει ξέρω την αμυδαμινότητά μου, ακόμα και την ασημαντότητα του προβλήματός μου, και έχω το σθένος να μπορώ να αποστασιοποιηθώ και να γελάσω με την κωμωδία. Σημαίνει να γεμίσω τις μπαταρίες μου, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι θα είμαστε καλύτερο όταν καταλάβουμε ότι εάν υπάρχει κάτι σημαντικό σε αυτή τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή, οι σχέσεις που φτιάχνουμε και το ενδιαφέρον που οφείλουμε να δείχνουμε ένα στον άλλον. Όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε συνολικό επίπεδο.
Ευτυχώς που η τέχνη μπορεί να κάνει πράγματα, γιατί έχουμε γεμίσει με όλα εκείνα τα δύσκολα, ακόμα εκτός από την καθημερινότητά μας, και με εκείνα τα δύσκολα σε ακούσματα, σε εικόνες, ότι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η καθημερινότητα και για μένα και για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου και για τους μικρότερους και για τους μεγαλύτερους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, γιατί δεν θέλω να πιστέψω, αλήθεια το λέω κύριε Κατσούλη, ότι μπορεί η κωμωδία να είναι ένα είδος προς εξαφάνιση παγκόσμια. Δεν θέλω να το πιστέψω. Νομίζω ότι το θέατρο και η έκφραση γενικότερα του ανθρώπου και των συναισθημάτων του, και όπως όλες οι μορφές τέχνης, όχι μόνο το θέατρο, όχι μόνο η κωμωδία, νομίζω ότι απειλείται λίγο γενικότερα σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί νομίζω ότι απειλείται γενικότερα η ελευθερία του ανθρώπου σε παγκόσμια κλίμακα. Οπότε οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης του ανθρώπου και, και της έκφρασής του θα βάλεται ή θα βληθεί ακόμα περισσότερο. Στο χέρι μας είναι όμως να έχουμε μια στεναρή αντίσταση και μια άλλη πρόταση, πιο θετική και σε μια κατεύθυνση άλλης φιλοσοφίας και άλλης απέτησης ποιότητας ζωής. Δώστε μας λίγο το σκηνικό, δώστε μας λίγο την ιστορία, γιατί ο παππούς επανέρχεται δυναμικά, έτσι. Ναι, ο παππούς επανέρχεται δυναμικά. Είναι η ιστορία ουσιαστικά ενός σπιτιού, ενός μιας οικογένειας, δεν θα έλεγα καθημερινής εντελώς, με την έννοια ότι είναι βεβαίως άνθρωποι που γνωρίζουμε, είναι άνθρωποι που ξέρουμε, είναι άνθρωποι του διπλανής πόρτας, λίγο στην υπερβολή της όμως, έτσι ακριβώς για να μπορούν να βγουν και τα νοήματα και για να υποθούν κάποιες αλήθειες. Είναι τρεις αδερφές, η κάθε μία έχει τον τύπο της, έχει το στυλ της, έχει την άποψή της για τη ζωή και τον τρόπο της καθημερινότητάς της. Είναι ο παππούς, ο οποίος έχει πίεση και τον οποίο οφείλουν να φροντίζουν οι τρεις αδερφές, αλλά που συνήθως προσπαθούν η μία να τον κάνει πάση στην άλλη, γιατί έχουν κουραστεί, γιατί έχουν τα άλλα ενδιαφέροντα. Είναι ένας νέος άντρας, τον οποίο υποτίθεται ο Άρης Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι ο σύντροφος μία εκ των τριών αδερφών, της γυναίκας που είναι πιο καριερίστα, που είναι τα πάντα πιο τακτοποιημένα, τη ζωή της να είναι πιο συγκεκριμένα. Είναι η μία αδερφή, αυτή που σας είπα είναι η ηρώη επεκτέση, την υποδίεται η ηρώη επεκτέση, ο ρόλος Μαρία. Είναι ο ρόλος Πόπη που κάνει η Μαργλή Καταφάδο, που είναι η κεντρική ουσιαστικά αδερφή στο σπίτι, της οποίας εκτελήσεται και όλη αυτή η κωμωδία, η οποία έχει κατά κύριο λόγο τον παππού, η οποία είναι μια γυναίκα που έχει ζήσει με πάθος τη ζωή της και είναι μια γυναίκα που έχει κουραστεί και έχει βαρεθεί και που θέλει κάπως λίγο να στεριώσει και να έχει και μια άλλη πια καθημερινότητα, η οποία γνωρίζει τον αστυνομικό που φέρνει τον παππού, γιατί τον έχουν ξεχάσει κάπου και τον ανεβοκατεβάζουν, οπότε κάποια στιγμή πέφτει στα χέρια του αστυνομικού, τον οποίο τον υποδίωμαι εγώ, και μπαίνοντας πια ο αστυνομικός στο σπίτι, φέρνοντας τον παππού, γνωρίζεται με την μία αδερφή και αρχίζει να αναπτύσσεται ένα ειδύλιο. Υπάρχει όμως και η τρίτη αδερφή, που την υποδίεται η Δήμητρη Στογιάννη, στο ρόλο της Φώτης, η οποία είναι μια αρρωστοφοβική, θα λέγαμε, γυναίκα, και μια γυναίκα με πάρα πολλές ανασφάλειες και φόβους. Οπότε οι διάφορες περιπέτειες, οι δικές τους προσωπικές που έχουν, με την εμφάνιση του αστυνομικού δημιουργείται μια ταραχή και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Μην σας τα προδώσω, μην σας πω τα αστεία που γίνονται. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό που λέει ο παππούς, γιατί ο παππούς υποτίθεται ότι έχει μέσα σε όλα και άνοια και έχει εκλάμψεις υπέροχες, οι οποίες όμως λέει πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και νομίζω ότι όλο το κοινωνικό μήνυμα του συγκεκριμένου έργου είναι από το χαρακτήρα
του παππού, που λέει ακριβώς αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν κοντά, να ρίξουν το τείχος ουσιαστικά, το τείχος όμως που έχουν υψώσει οι ίδιοι άνθρωποι ανάμεσά τους, και να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον για να αλλάξει προς το καλύτερο. Σωστό. Η ζωή μας. Αυτό είναι και το καλύτερο. Μέσα από την χαρά, μέσα από το γέλιο, μέσα από την καλή διάθεση, ναι, όπως λέγατε, ναι, και εσείς στην αρχή, αρκεί να έχεις αυτή την καλή διάθεση. Ο παππούς λοιπόν έχει πίεση από τις 29 Ιουλίου για 4 παραστάσεις στην Κρήτη, 2 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρέθυμνο, 1 στα Χανιά. Όπως μας λέει ο κύριος Κρατερός Κατσούλης. Με το καλό να έρθετε, κύριε Κατσούλη. Με το καλό να ανταμώσουμε, θα χαρώ πάρα 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 πολύ.